Ευχαριστούμε για την επιστημονική μελέτη τόσο του εκπροσώπου του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, όσο και του κυρίου Στάθη Αδαμόπουλου, οι οποίοι είναι γνώστες των ηλεκτρονικών και επιστήμονες και γνωρίζουν τη χρήση τους. Αδέλφια μου, η πλατεία, το πεδίο του Άρεως είναι γεμάτο από τη μία άκρη έως κάτω-κάτω. Είμαστε και έχουμε κλείσει όλους τους δρόμους. Είμαστε χιλιάδες χιλιάδων. Το μήνυμα το λαμβάνουν οι άρχοντες. Και εμείς δεν θα πάψουμε να δίνουμε τον αγώνα μας και να φωνάζουμε όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην κάρτα του πολίτη, όλοι μαζί δυναμικά, του πολίτη, όχι στην κάρτα. Στο βήμα καλούμε τον πρώτο πρεσβύτερο, πατέρα Χρήστο Χριστοδούλου, να μας ομιλήσει. Καταγγείλετε τους δεσποτάδες που είναι εναντίον αυτού του κράτους. Χαιρετίζω την μεγαλειώδη συγκέντρωση των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Θα μαζευτήκαμε εδώ σήμερα ομοθυμαδών επί το αυτό για να διαμαρτυρηθούμε και να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στα ανθεληνικά, αντιχριστιανικά, αντιλαϊκά, αντιανθρώπινα, αντιδημοκρατικά και σατανικά σχέδια της νέας εποχής του σιωνισμού και της νέας τάξης πραγμάτων για την επιβολή της λεγόμενης κάρτας του πολίτου, για την επιβολή κάθε ηλεκτρονικής κάρτας όπου θα μας αστυνομεύουν και θα μας παρακολουθούν. Με αυτή την κάρτα θα καταργηθεί ακόμα και το απόρριτο της εξομολογήσεως, ακόμα και η αρετή της ελεημοσύνης. Μεταφέρω στην αγάπη και στη συγκέντρωση το αγωνιστικό μήνυμα του αγωνιστή και θαραλέου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφή. Στις τάξεις του οποίου ανήκω και τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα και το οποίο μήνυμά του έχει ως εξής. Να έρθει από εδώ! Μήνυμα Μητροπολίτου Πειραιός Σεραφή προς τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της λεγόμενης κάρτας του πολίτη. Χαιρετίζοντας και επευλογώντας τη σύναξή σας, εκφράζουμε και εμείς ως τοπική εκκλησία του Πειραιά την βαθύτατη ανησυχία μας για τις άκρητες τεχνολογικές εξελίξεις, για την παράχρηση της τεχνολογίας που από ευλογία και όχημα δυναμικής αναγωγής προς την πηγή της σοφίας, τον τεχνουργό της ζωής, τον δωρεοδότη Κύριο των δυνάμεων, τύχει να γίνει κατάρα και όνειδος, όπως μας απέδειξε πολλές φορές η ιστορία της ανθρωπότητος,
Και μόλις προ λίγων ημερών η επαπειλουμένη πυρηνική καταστροφή της Ιαπωνίας και του κόσμου. Ανησυχούμε λοιπόν, όπως όλοι εσείς οι εκλεκτοί, περιπόθητοι και ευλογημένοι αδελφοί μας, διότι το δαιμονικό περίπτεγμα επιχειρεί την καταγωγίευση της ανθρώπινης ελευθερίας και την επιβολή μιας τυραννικής παγκόσμιας διακυβερνήσεως μέσω της παραχρήσεως της τεχνολογικής προόδου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζουσα την βαθύτατη ανησυχία της για την αφομοίωση της θεοσδότου ελευθερίας στο τιμιότατο ανθρώπινο πρόσωπο από την συλλογή των ευαισθητών προσωπικών δεδομένων και την απροσδιόριστη χρήση τους και τυχόν κατάκρισή τους, έχει συστήσει η Ειδική Επιτροπή Ειδημόνων Καθηγητών Πληροφορικής, Νομικής και Θεολογίας, η οποία μελετά το θέμα επισταμένως, και μόλις ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και πριν την ισχύ του ως νόμου η Εκκλησία της Ελλάδος επισήμως και ουσιαστικώς θα τοποθετηθεί επ' αυτού. Απορρίπτομαι με τα βελιγμία στην οποιαδήποτε χρήση του δυσόνιμου αριθμού 666 σε εμφανή ή αφανή σημεία στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, διότι είναι ο αριθμός του θηρίου της Αποκαλύψεως, και ασφαλώς απορρίπτουμε με τα βελιγμία την απομείωση της προσωπικότητος που θα καταστεί άθυρμα των σκοτεινών δυνάμεων από την άθεσμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή των Βρυξελών, όπου θα καταλήγουν όλα τα στοιχεία των κατόχων των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απορρίπτουμε με τα βδελιγμίας την απαράδεκτη τεχνολογία FIRT που θα περιλαμβάνεται κατά έγκυρες πληροφορίες τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, καθώς και το επόμενο στάδιο που θα επακολουθήσει και που θα εξισούται με το χάρμα της Αποκαλύψεως και θα είναι η εμφύτευση στο μέτωπο ή το χέρι. Αυτές οι δαιμονικές πρακτικές θα αποτελέσουν τον πυλώνα ελέγχου της ζωής μας και ταυτόχρονα το κλειδί επαναπροσδιορισμού των προσωπικών μας δεδομένων και την υπαγωγή μας στη φασιστική εξουσία των δαιμονικών δυνάμεων. Διακηρύσουμε ότι η προσωπική μας ελευθερία ως Ορθοδόξων Χριστιανών είναι ανέγκυχτη και απαραχάρακτη από κάθε δυνάστη και επίβολο, διότι αυτό μας το δόρισε με το Σταυρό και την Ανάστασή του ο Λυτρωτής μας Κύριος Ιησούς Χριστός. Ακόμα κι αν μας κλείσουν στις φυλακές, ακόμα κι αν μας παρακολουθούν την προσωπική μας ζωή, ακόμα κι αν ριβάξουν το βιός μας, ακόμα κι αν μας σκοτώσουν, εμείς θα ομολογούμε το Χριστό μας ως Κύριο και ο Άρχοντα της ζωής μας, ο Πυραιός Σεραφείμ. Αδελφοί, ζει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί, όπου πνεύμα Κυρίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκεί ελευθερία. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για να θυμηθούμε τον αείπνιστο αγωνιστή, τον Νικόλαο Ψαρουδάκη, τον ιδρυτή της Χριστιανικής Δημοκρατίας, που φώναζε και έλεγε «Με το Χριστό για το λαό
ενάντια στο νέο φασισμό αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε στο ανελεύθερο καθεστώς που θέλουν να μας επιβάλλουν με την κάρτα του πολίτη και όλες τις άλλες ηλεκτρονικές κάρτες που τελικά θα καταλήξουν στο σφράγισμα του Αντιχρίστου 666. Όχι! 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 Όταν μας έπλασε και μας έδωσε τη λογική, μας έδωσε και το αυτεξούσιο, τη βούληση. Λοιπόν, εμείς δεν επιθυμούμε να απεμπολίσουμε την ελευθερία που τη σέβεται και ο ίδιος ο Θεός και από πρόσωπα που είμαστε να καταλήξουμε αριθμοί και νούμερα. Γι' αυτό βροντοφωνάζουμε όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι σε κάθε είδος ηλεκτρονικής κάρτας. Όχι στο σφράγισμα του θηρίου. Όχι στο 666. Είμαστε Έλληνες και ο τράχυλος του Έλληνα ζυγών δεν υποφέρει. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα το αποδείξουμε όταν θα αρνηθούμε να πάρουμε οποιαδήποτε κάρτα και ιδιαίτερα την κάρτα του πολίτη. Αδελφοί, ας εισπυρωθούμε όλοι στον αγώνα που η Συντονιστική Επιτροπή κάνει αυτόν τον καιρό για να μην περάσουν τα σατανικά σχέδια των Βρυξελών, των Αμερικανών, των Σιωνιστών και όλων εκείνων που επιβολεύονται την σκλαβιά της πατρίδας μας. Γιατί αν πάρουμε την κάρτα του πολίτη είναι ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιζόμαστε και ας φωνάζουμε και αυτό να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ώστε να μείνουμε ελεύθεροι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί.